Οι φόροι μειώνονται αντί να αυξάνονται. Και κύριε Παπά, αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε μόνο εμείς. Αποτυπώνεται, όπως βλέπετε, και στις έρευνες της κοινής γνώμης. Αλλά νομίζω ότι πλέον ο κόσμος αρχίζει και το βλέπει και στις τσέπες του και θα το δει μετά και την ψήφιση του προϋπολογισμού και του καινούργιου φορολογικού νομοσχεδίου ακόμα περισσότερο. Η κατεύθυνση είναι στην μείωση των φόρων. Αυτό είχαμε υποσχεθεί και προεκλογικά. Μετά από 10 χρόνια λιτότητας και φορολόγησης και μάλιστα μετά από την λέλαπα της εποχής ΣΥΡΙΖΑ που έφερε και γονάτισε την μεσαία τάξη, ερχόμαστε να στηρίξουμε την μεσαία τάξη, να στηρίξουμε όλους εκείνους που έχουν την ανάγκη να μπορούν να έχουν ένα μεγαλύτερο εισόδημα και βεβαίως να καταθέσουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος είναι αναπτυξιακός με το βλέμμα στραμμένο στις επενδύσεις και στο πώς θα δημιουργηθεί πλούτο στη χώρα για όλους. Σας λένε όμως ότι παραλάβατε ένα σακούλι γεμάτο ουσιαστικά, ότι κάποια πράγματα είχαν προϋπολογιστεί, δηλαδή τα πήρατε έτοιμα τα έσοδα. Βγήκε η Νέα Δημοκρατία και είχαν ήδη δημιουργήσει ένα έδαφος για να υπάρχουν. Και 37 δισαπόθεμα. Έτσι, για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Αυτό. Γεμάτα ταμεία. Όλο που αυτό προήλθε από την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, από την σχεδόν συνειδητή και ταξική προσπάθεια της προηγούμενης κυβέρνησης να ισοπεδώσει την μεσαία τάξη, με συγχωρείτε, αλλά δεν θα μπορούμε σε καμία περίπτωση να πούμε ότι ήταν μια λογική η οποία πρέπει να ακολουθηθεί. Κύριε, πάμε σε μια τελείως διαφορετική λογική. Αλλά 80% των ελεύθερων επαγγελματιών πληρώνει 168 ευρώ το μήνα ασφάλιση. Μην μου λέτε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί είμαι δικηγόρος και δυστυχώς έχω κάνει πάρα πολλές κουβέντες με τους συναδέλφους μου. Με τον νόμο Κατρούγκαλου, τον αντισυνταγματικό νόμο Κατρούγκαλου, φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι σχεδόν δεν θα πρέπει να δουλεύουμε με τις εισφορές που 80% έχετε επιβάλει. Εάν εσείς είστε επαγγελματίες, και αγγίσατε τους ελεύθερους πολύ καλό εισόδημα, βεβαίως θα έπρεπε να πληρώνετε παραπάνω. Και είναι πολύ θετικό. 80%, οι στατιστικές το λένε, 80% των ελεύθερων επαγγελματιών πληρώνει την χαμηλότερη εισφορά, η οποία από 168 πάντα 210. Πού το ίδιο πράγμα και οι συνάδελφοί μας, θα μας πούνε, αφού αυτό λένε τα στοιχεία του ΕΦΚΑ. Και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ θετικό ότι αντικαθίσατε αυτό το σύστημα με ένα δίκαιο σύστημα με κλίμακες. Αδικότατο. Διότι ο νόμος Κατρούγκαλου, σας ξαναλέω, και αντισταγματικός, αλλά και τσάκισε πραγματικά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πρέπει να πάμε σε μια λογική που θα δώσουμε στις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου την ελευθερία και το πεδίο να δράσουν με λιγότερους φόρους, με εισφορές που θα πηγαίνουν με ένα σύστημα πολύ πιο δίκαιο και με κλίμακες. Όλη η λογική είναι η ελληνική οικονομία να αρχίσει να αναπτύσσεται και αυτό να μπορέσει να φανεί και στην κοινωνία με έναν δίκαιο τρόπο. Νομίζω ότι η παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας στο ασφαλιστικό έχει τη μία και μόνη λογική του σπρωξήματος του κόσμου στην ιδιωτική ασφάλιση, να κάνει άλλες επιλογές. Και αλίμονο αν λέμε δίκαιο ένα σύστημα το οποίο σε έναν ελεύθερο επαγγελματία των 10.000 ευρώ και των 15 ετησίως και έναν ελεύθερο επαγγελματία των 100.000 ευρώ έχει περίπου την ίδια εισφορά. Αλίμονο αν αυτό το χαρακτηρίζουμε δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο. Δεν έχει καμία οικονομική λογική. Ο ΕΦΚΑ για πρώτη φορά μετά από χρόνια ήταν πλεονασματικός. Ποιος το έλεγε ότι θα καταφέρουμε στην Ελλάδα μια τέτοια κλίμακα μεταρρύθμιση της ενοποίησης των ταμείων, όπου από τους 900 διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού συντάξεων. Ο κ. Ρώσης πάντως έχει πει ότι ο ΕΦΚΑ δεν έχει βγάλει ποτέ ισολογισμό. Ναι, δεν λέει ψέματα. Ο κ. Βρούτσης είναι ένας κοινοβουλευτικός διαρρήκτης. Ένας κοινοβουλευτικός λαθρεπιβάτης, βεβαίως. Ένας κοινοβουλευτικός λαθρεπιβάτης, ο οποίος δεν είχε τα πολιτικά κότσια να έρθει να νομοθετήσει κανονικά και να γίνει διαβούλευση για τα νομοθετήματά του και ηλεκτρονικά όπως προβλέπεται. Βεβαίως με ανάρτηση του νομοσχεδίου και στις επιτροπές και στην ακρόαση φορέων και στην Ολομέλεια και μπήκε σφήνα τη μία φορά 5 λεπτά πριν τελειώσουμε τη συζήτηση άλλου νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτος, πράγμα που ήταν μια απαράδεκτη κοινοβουλευτική πρακτική και η οποία προκάλεσε την αποχώρηση σύσσωμης της αντιπολίτευσης, θέλω να σας θυμίσω. Ήταν το δεύτερο νομοσχέδιο που έφερνε η κυβέρνηση στη Βουλή και όλη η αντιπολίτευση, για να μην μου πείτε ότι εδώ πέρα διακατέχομαι από έναν υπέρμετρο κομματικό πατριωτισμό, αποχώρησε από τη Βουλή. Και τη δεύτερη βεβαίως φορά μπήκε σφήνα στον αναπτυξιακό νόμο ένα πακέτο μέτρων. Τα πρώτα αποτελέσματα της πολιτικής του κ. Βρούτση λοιπόν είναι η αύξηση του αριθμού των ανέργων μετά από πολλά
χρόνια, το πολλές και καλύτερες δουλειές, έχει πεταχτεί από το παράθυρο, κυρία Κουτρογόγη, κύριε Παυλόπουλε. Διότι και οι μισθοί θα μειωθούν με τη διάλυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και βεβαίως τα πρώτα σημάδια από την απασχόληση δεν είναι καλά. Κάτι, τουλάχιστον όταν ήσασταν εσείς κυβέρνηση, εμείς λέγαμε ότι οτιδήποτε μπορεί να είναι θετικό για την Ελλάδα, εμείς το στηρίζουμε. Εγώ βλέπω τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί μόνο να κάνει σπέκουλα. Όχι με κάτι που είναι πραγματικό, με κάτι που θέλει και πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει. Εμείς είμαστε εδώ πέρα για να βοηθήσουμε τη μεσαία τάξη, να βοηθήσουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα που δεν λειτουργήσει όπως το δικό σας ως δεύτερο φορολογικό. Και ξέρετε κάτι, πρέπει και επιτέλους να ξεπεράσουμε ιδεοληψίες. Το σύστημα της ιδιωτικής ασφάλισης ως τρίτο πυλώνας του ασφαλιστικού συστήματος είναι κάτι το οποίο ισχύει σε πάρα πολλέ χώρε. Σε όλε τι χώρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπά, την κυρία Κεφαλογιάννη που ήταν κοντά.